Κύριε Παπαναστάση, είπε η κυρία Αντωνίου ότι υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας στον τόπο. Θέλω να σας ρωτήσω, η άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος ποια είναι? Τώρα προέκυψε το πρόβλημα δημοκρατίας στον τόπο ή έχει μία συνέχεια? Γιατί η αλήθεια είναι ότι παρότι είναι κομμάτι της εξεταστικής η παρακολουθήση του τηλεφωνικού κέντρου του Κομμουνιστικού Κόμματος, ούτε γι' αυτό έχουμε γίνει σοφότεροι από την εξεταστική. Σας ακούω. Κυρία Γιάμαλη, δεν θα ανατρέξω στην ιστορία της ΕΕΠ, της πρώην ΚΙΠ, η οποία ιδρύθηκε από τη ΣΥΑ. Τα πρώτα χρόνια της μισθοδοτούνταν το προσωπικό που εργάζονταν στην ΚΙΠ τότε από την ΣΥΑ και ο κύριος σκοπός της ήταν το τσάκισμα των κομμουνιστών στην Ελλάδα και όσων αντιδρούσαν στις μεταπολεμικές κυβερνήσεις. Ας πάμε στο σήμερα. Οι αποκαλύψεις για τις παρακολουθήσεις Αντρουλάκη, Κουκάκη και τηλεφωνικού κέντρου Κουκουέ προφανώς είναι η κορυφή του παγόβουνου. Και το λέω αυτό γιατί πίσω από αυτές τις παρακολουθήσεις ακούσαμε και τον νέο διοικητή της ΕΥΠ ότι εν δυνάμει ο κάθε Έλληνας είναι ένας παρακολουθούμενος σήμερα. Μέσα από ένα πλαίσιο το οποίο, αν θέλετε, το δόμησαν στην πολιτική τους και κυβερνητική τους πορεία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Ο ένας έδινε την σκυτάλη στον άλλον, το εξέλισε, την ξανάπαιρνε, αλλά κανένας από αυτούς δεν φρόντισε να δώσει αυτό το οποίο επικαλούνται σήμερα, το δημοκρατικό κάλυμα σε ένα πλαίσιο το οποίο βλέπουμε τα αποτελέσματα του σήμερα. Άρα όλες αυτές οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα έχουν τεράστια ευθύνη για αυτό το πλαίσιο το οποίο υπάρχει. Έρχεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός σήμερα και δηλώνει ότι αυτό το πλαίσιο θα το εξυγχρονίσουμε. Δεν μας καθησυχάζει, μας ανησυχεί ακόμη περισσότερο αυτό. Αυτός ο οποίος διαχειρίστηκε αυτές τις παρακολουθήσεις, αυτές τις τρεις που βγήκανε, ήταν γνωστές της, μια υπηρεσία που λογοδοτούσε σε αυτόν, τα έκανε. Έρχεται σήμερα και λέει ότι θα το εξυγχρονίσω. Προφανώς είναι αστείο να υποθέσουμε ότι πραγματικά θα γίνει κάτι καλύτερο από αυτό το οποίο ζούμε σήμερα. Αλλά ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό. Αυτή η ΕΕΠ, αυτός ο κρατικός μηχανισμός παρακολούθησης και αυτό το πλαίσιο που υπάρχει εξυπηρετεί συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία είναι ποια? Καταρχάς το Predator, το λογισμικό αυτό, αυτό το λογισμικό, υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τη στηρίζουν και τα τρία κόμματα αυτά, προσκυνάνε στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κυκλοφοράει ελεύθερα. Και μάλιστα λήφθηκε και μια απόφαση περίπου πριν από ένα χρόνο να περιοριστούν οι πωλήσεις μόνο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι κοινό έχουν λοιπόν αυτές οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πρώτα απ' όλα είναι χώρες οι οποίες στηρίζουν το ΝΑΤΟ, στηρίζουν την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και βλέπουμε τώρα και με τον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο. Άρα έχουν κοινά στοιχεία. Αυτές οι υπηρεσίες λοιπόν είναι δομημένες έτσι να στηρίζουν αυτές τις πολιτικές επιλογές, τους πυλώνες αυτών των κυβερνήσεων που κυβέρνησαν την Ελλάδα μέχρι σήμερα. Άρα μην πέφτουν από τα σύννεφα. Σκάψαν ένα λάκκο και πέσανε μέσα όλοι. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σας ότι οι κυβερνήσεις διαχρονικά υποστηρίζουν Ηνωμένες Πολιτείες και ΝΑΤΟ. Αλλά δεν έχει ξανασυμβεί να παρακολουθείτε πολιτικός αντίπαλος. Δηλαδή έχουμε μια θεσμική κλιμάκωση σε αυτό. Δεν έχει γίνει γνωστό. Ξέρουμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Για την Ελλάδα. Γιατί όταν αυτό ανακαλύφθηκε, με συγχωρείς, στην Αμερική, ο Νίξον έπεσε. Έφυγε. Για τη συγκάλυψη, όχι για. Ναι. Και γιατί είχε, το ότι αποκαλύφθηκε σήμερα δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση ότι αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, το κέντρο του, παρακολουθείται από το 2016. Ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και ακούσαμε βέβαια τον κύριο Καντρούγκαλο να λέει ότι επί των ημερών μας δεν υπήρξε τίποτε. Δεν υπήρξαν παρακολουθήσεις, άρα δεν ενεργοποιήσαμε, αν θέλετε, τα αντανακλαστικά μας για να διερευνήσουμε τέτοιες περιπτώσεις. Πώς δεν συνέβη? Συνέβη. Και μάλιστα σίγουρα από την ώρα που ξέρουμε ότι όλοι είμαστε δυνητικά παρακολουθούμενοι, προφανώς παρακολουθούνται όλοι. Αυτά είναι τα δεδομένα. Και από την άλλη μεριά μιλάμε για έλεγχο κοινοβουλευτικό.
Τι θα προσθέσει αυτός ο έλεγχος ο κοινοβουλευτικός από κόμματα τα οποία κυβερνούν, κυβέρνησαν, δόμησαν ένα πλαίσιο. Τι περισσότερο θα προσθέσει στην, αν θέλετε, στην αποκάλυψη των ενεργειών αυτών των υπηρεσιών. Τίποτα απόλυτος. Αυτά είναι, αν θέλετε, επιτρέψτε μου την έκφραση, φερετζές της συνέχισης της λειτουργίας αυτών των υπηρεσιών έτσι όπως λειτουργούσαν. Για να μην πούμε ότι ενδεχομένως να υπάρχουν και πλαίσια, υπάρχει το φανερό πλαίσιο το οποίο είναι νομοθετημένο και τα λοιπά μέσω της Βουλής, μήπως υπάρχουν και άλλα πλαίσια λειτουργίας. Ποια είναι η σχέση αυτής της υπηρεσίας με τη CIA? Δηλαδή για παρακρατικές λειτουργίες ή για υπόγειες διαδρομές? Δεν μπορείς να ξέρεις αυτά τα πράγματα. Έχουμε όμως στοιχεία στην πορεία αυτών των υπηρεσιών από τον τρόπο που λειτουργούν να υποθέτουμε πάρα πολλά πράγματα. Ποια είναι η σχέση με τη CIA? Ποια είναι η σχέση με την εγγλέζικη, την MI6? Ποια είναι η σχέση της με τη Mossad? Υπογράφονται διακρατικές συμφωνίες. Υπογράφονται συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών. Κατανοώ. Ποιο είναι αυτό το πλαίσιο το οποίο πραγματικά, και αν η κυβέρνηση σήμερα αλλάξει ένα κομμάτι του φανερού πλαισίου, ποια είναι τα άλλα τα πλαίσια τα οποία θα παραμείνουν, θα ενεργούν έτσι όπως είναι, σε μια καθαρά ανταλλαϊκή πορεία? Γιατί προφανώς τα συμφέροντα τα οποία εξυπηρετούν και στηρίζουν και ασφαλίζουν αυτές οι υπηρεσίες δεν έχουν καμιά σχέση με τα συμφέροντα του λαού. Κύριε Παπαναστάση, υπάρχει ρωσικός δάκτυλος ο οποίος επιχειρεί να παρέμβει στις εκλογές στη χώρα μας. Πώς τα ακούτε εσείς αυτά? Είναι απλή συνωμοσιολογία, είναι κάτι άλλο? Λοιπόν, οι τηλεθεατές σας έγιναν μάρτυρες προηγουμένως αντεγκλήσεων. Ναι. Χρησιμοποιώ πολύ, πάρα πολύ ευγενικό και ήπιο όρο, αντεγκλήσεων. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο και θα σας πάω κάπου αλλού για να δούμε πού είναι αυτές οι διαφωνίες και πού είναι αυτές οι αντεγκλήσεις. Την Πέμπτη το πρωί ψηφίστηκε μία ακύρωση. Ήταν ανατριχιαστική. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν της δώσανε τη διάσταση που πραγματικά της αναλογεί. Η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ψήφισαν χωρίς την παραμικρή διαφωνία την επέκταση του πιο εγκληματικού οργανισμού που είχε εγκατασταθεί και έχει λειτουργήσει πάνω σε αυτή τη γη. Έχει τσακίσει δεκάδες χώρες, έχει δημιουργήσει εγκλήματα παγκόσμια, έχει ξεριζώσει κόσμο και ήταν ντροπή αυτό που είπατε, κύριε Γαϊτάνη, για τον ένα νεκρό παιδί στην νησίδα. Γιατί με αυτή την κουβέντα σας βεβηλώνετε. Βεβηλώνεται. Ναι, να απαντήσω. Βεβηλώνεται. Δεν με λένε ούτε Βίτσα ούτε Αντωνίου εμένα. Λοιπόν, μην με διακόπτε, σε παρακαλώ. Κάνω υπομονή τόση ώρα. Βεβηλώνεται τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς που έχουν πνιγεί μέσα στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο και σε όλες αυτές τις χώρες. Και το βεβηλώνεται γιατί? Γιατί αυτόν τον ξεριζωμό τον δημιούργησε και η συμμετοχή της Ελλάδας μέσω του ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν αφήστε αυτά τα πραγματάκια. Επανέρχομαι λοιπόν σε εκεί που ομονοείτε. Ψηφίσατε μια ανατριχιαστική κύρωση. Η Σουηδία και η Φιλανδία μέσα στο ΝΑΤΟ. Επικαλεστήκατε όλοι σας, για να δούμε πού διαφωνείτε τέλος πάντων, επικαλεστήκατε λόγους άμυνας εξαιτίας της ρωσικής επίθεσης. Δημιουργήσατε με την απόφασή σας, βάλατε κι εσείς ένα λιθαράκι 1300 χιλιόμετρα μέτωπο ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία. Ήδη αυτή τη στιγμή δημιουργούνται σε αυτό το μέτωπο της ειρήνης 12 βάσεις και εγκαθίστανται πυρηνικά όπλα. Αυτή είναι η πολιτική σας. Και έρχεστε σήμερα και διαφωνείτε, σε τι ανάθεμα και κατάλαβε και κανένας που διαφωνήσατε. Μιλάμε τώρα για το αν οι Ρώσοι χρηματοδότησαν κόμματα στην Ελλάδα ή αλλού. Ναι. Ποια είναι άραγε η Ρωσία? Τι είναι η Ρωσία? Η Ρωσία είναι μια σκληρή καπιταλιστική χώρα με υπεριαλιστικά χαρακτηριστικά. Είναι μια υπεριαλιστική χώρα. Και φυσικά μέσα από την πολιτική της τι κάνει? Προασπίζει τα συμφέροντα των μονοπωλίων της ακριβώς όπως κάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμιά διαφορά δεν έχουν τέτοιες χώρες που είναι. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι επενδύουν αυτές οι χώρες, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, και προκειμένου να επενδύσουν γιατί έχουν κέρδη τα μονοπόλια τους, μπορεί δυνητικά να γίνουν και αυτές οι εξαγορές. Μπορεί να είναι το Α κόμμα, μπορεί να είναι το Β, μπορεί να είναι μέσα ενημέρωσης. Άραγε την εξαγορά των μέσων ενημέρωσης την κάνει μόνο η Ρωσία? Μήπως υπάρχουν κονδύλια και στο ΝΑΤΟ? Μήπως γίνονται άμεσα ή έμεσα και από και ελληνικές κυβερνήσεις?
Ο ελληνικός λαός ξέρει, τα ερωτήματα που βάζω είναι ρητορικά. Όπως τα ξέρουν και οι κύριοι οι οποίοι εκπροσωπούν αυτή τη στιγμή και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησαν εδώ πέρα. Άρα μην συγχαίουμε πράγματα, γιατί ουσιαστικά αυτές οι διαφωνίες, αν θέλετε και αυτές οι φωτοβολίδες που πέφτουν περί χρηματισμού, ουσιαστικά πάνε να συγκαλύψουν την απόλυτη σύμπνοια που, έχουν στα βασικά πράγματα που είναι η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πολιτικής της, η στήριξη της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, μια απέραντη βάση η στρατιωτική εγγύνη Ελλάδα επιθετική και φυσικά στις ματωμένες επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η πολιτική τους, αυτή είναι η αιτία που γεννάει και την επιθετικότητα της Τουρκίας και όλα αυτά τα οποία ζούμε. Αυτά.